Μαθήματα φωνητικής online. Η ανατομία της φωνής. Το ανθρώπινο σώμα είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός που εκτελεί πολλές σύνθετες λειτουργίες. Μία από αυτές είναι και η αναπαραγωγή της φωνής, που γίνεται μέσω της διαδικασίας της αναπνοής. Καθώς εισπνέουμε, ο αέρας που εισέρχεται από τη μύτη και τη ρινική κοιλότητα ή από το στόμα, περνάει από το φάριγγα, τον λάριγγα, την τραχεία και τους βρόγχους και καταλήγει στους πνεύμονες. Στις κυψελίδες των πνευμόνων διαχωρίζεται το οξυγόνο, το οποίο διοχετεύεται στο αίμα και αποβάλλεται το διοξίδιο του άνθρακα που μαζί με τον υπόλοιπο αέρα φεύγουν από το σώμα όταν εκπνέουμε, ακολουθώντας την αντίθετη πορεία. Στη διαδικασία της αναπνοής συμβάλλει και ένας λεπτός και πλατής μυς που χωρίζει τη θωρακική κοιλότητα από την κοιλιακή και ονομάζεται διάφραγμα. Το διάφραγμα τεντώνεται προς τα κάτω όταν εισπνέουμε, δημιουργώντας χώρο για τους πνεύμονες, έτσι ώστε να γεμίσουν όσο το δυνατό περισσότερο αέρα, κάνοντας παραλλήλα ένα μικρό μασάζ στα μαλακά σπλάχνα της κάτω κοιλίας. Επανέρχεται στη θέση χαλαρότητας όταν εκπνέουμε. Αυτός ο μυς γίνεται εργαλείο στήριξης της φωνητικής μας δυνότητας, εάν θελήσουμε να τον γυμνάσουμε με καταλλήλες ασκήσεις. Το τμήμα του λαιμού που περιβάλλει και προστατεύει τις φωνητικές μας χορδές είναι ο λάριγγας. Οι φωνητικές χορδές είναι δύο λεπτές μεμβράνες οριζόντια τοποθετημένες στο λάριγγα, που όταν είναι κλειστές πάλλονται καθώς ο αέρας κατευθύνεται μέσα από την τραχεία προς τη στοματική κοιλότητα. Έτσι παράγεται ο ήχος της φωνής. Ο λάριγγας αποτελείται από μικρά οστά, χόνδρους και μικρούς μύες. Αυτός είναι ο χόνδρος του θυροειδούς, ο οποίος κινείται εμπρός και πίσω, στηριζόμενος πάνω στον κρικοειδή χόνδρο που βρίσκεται στο επάνω μέρος της τραχείας. Η επιγλωτίδα αποτελεί μέρος του προστατευτικού μηχανισμού, φράσοντας το λάριγγα όταν καταπίνουμε. Ένα ζεύγος μικρών χόνδρων ενώνεται με τις χορδές και τις βοηθά στο άνοιγμα και στο κλείσιμό τους. Η κίνηση των χόνδρων αυτών γίνεται με συνδυασμένη λειτουργία κάποιων μικρών μυών που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του λάριγγα. Όταν απλά εκπνέουμε, οι φωνητικές χορδές είναι ανοιχτές. Έτσι ο αέρας περνάει ελεύθερα προς την τραχεία και τους πνεύμονες. Για να παραχθεί ήχος, έρχονται κοντά, κλείνοντας το ενδιάμεσο διάκαινο και πάλλονται με τη ροή του αέρα που εξέρχεται. Για να παραχθούν ήχοι υψηλών συχνοτήτων, πρέπει οι χορδές να τεντωθούν. Τότε ο θυροειδής χόνδρος κινείται προς τα έξω και μπρος, επιμηκύνοντάς τες. Για να παραχθούν ήχοι χαμηλών συχνοτήτων, οι χορδές πρέπει να είναι χαλαρές, οπότε ο θυροειδής χόνδρος επιστρέφει στη θέση του. Ας το δούμε στην πράξη με γυναικείες φωνητικές χορδές. Πάμε ψηλά. Χαμηλά. Μαλακά και αχνά. Τώρα πιο δυνατά. Δυνατά και καθαρά. Μαλακά και καθαρά. Κάνε χι 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 χι. Ξανά. Δυνατά χι. Ξανά. Άλλη μια φορά. Πολύ ψηλά τώρα.
Ποιο τραγουδιστά? Από χαμηλά άνευα ψηλά. Ακόμα πιο ψηλά. Τώρα από ψηλά κατέβα χαμηλά. Και πάλι, χι χι χι. Ας δούμε τώρα και έναν αντρικό λάριγγα. Προσέξτε το τέντομα και το χαλάρωμα των χορδών όταν ανεβαίνει και όταν κατεβαίνει τονικά. Ας γνωρίσουμε τα μέρη από τα οποία αποτελείται το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Άνω φατνιακή κορυφογραμμή. Μαλακή υπερώα. Δόντια. Χείλη. Στοματική κοιλότητα. Επιγλωτίδα. Φωνητικές χορδές, φάριγγας, ρινική κοιλότητα, κάτω γνάθος, σκληρή υπερώα ή ουρανίσκος, μπροστινό μέρος γλώσσας, πίσω μέρος γλώσσας, άκρη της γλώσσας. Η ολοκλήρωση της φώνησης γίνεται στη στοματική κοιλότητα. Με τις κινήσεις και τις θέσεις που παίρνει η γλώσσα, τα χείλη και η κάτω σιαγόνα, σχηματίζονται τα φωνήεντα και τα σύμφωνα. Παρακολουθήστε πώς έχουν καταγραφεί οι κινήσεις αυτές την ώρα που μία σοπράνο ντίβα της όπερας και ένας ράπερ τραγουδούν. Just to see you smile and enjoy yourself, 'cause it's Η μελέτη αυτή έγινε στο Πανεπιστήμιο Electrical Engineering and Linguistics στη Νότιο Καλιφόρνια. Μαθήματα φωνητικής online. Επισκεφτείτε το site μας www.vocalmagicworld.gr.